Τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χαιρετίζουν την υπογραφή της κοινή υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας σχετικά με τις πληρωμές του 4 και 12% λόγω παραγραφής των οφειλών του ΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις. Όμως σε νέα ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για παραλήψεις, τις οποίες επισημαίνουν και με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό της χώρας, ζητώντας διορθώσεις. Στο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, το νόμο 4706 του 2020, με την πανοκρουσία, οι τοπικοί βουλευτές εδώ υποσχέθηκαν στις τοπικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, ότι θα επιλύσουν το χρόνιο πρόβλημα της επιδότησης του εργασιακού κόστους 12% στις μεταπηγητικές και άλλες επιχειρήσεις. Δυστυχώς όμως, ο διάβολος πάντοτε κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στις 18 του μηνός που δόθηκε στη δημοσιότητα η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες με τις οποίες θα αποδοθεί στους δικαιούχους το ποσό που δικαιούνται για την περίοδο από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 έως το 31 Δεκάτου του 2015, εκεί βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι καλόπιστα, εμπιστευόμενοι την ελληνική πολιτεία, δεν προσέφηκαν στα ελληνικά δικαστήρια ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα στον ΟΑΕΔ, ο οποίος ήταν ο ενδιάμεσος φορέας που απέδιδε τα ποσά αυτά στους δικαιούχους. Οι μόνες που προσέφηγαν και έτσι ανέστηλαν την λεγόμενη παραγραφή ήταν οι μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν και την οικονομική δυνατότητα αλλά και την οργάνωση να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοιου είδους δικαστική διένεξη. Η κυβερνητική απόφαση αφορά μόνο τις επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες είχαν κάνει νομική προσφυγή για την μη καταβολή του 4 και 12%, ενώ θέτει και ως προϋπόθεση συμψηφισμού τη μη εκχώρηση των οφειλωμένων προς τις τράπεζες και τρίτους, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ τέλος σημειώνεται: αυτές οι δύο προϋποθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την εξαίρεση πλήθους επιχειρήσεων από τη λήψη του ευεργετήματος, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά εξόφληση οφειλής του κράτους προς αυτές και γι' αυτό το λόγο ζητούμε την τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης, ώστε όλες οι επιχειρήσεις δικαιούχοι ανεξαιρέτως να κάνουν χρήση της ρύθμισης. Χαιρετήσαμε την απόφαση εδώ και πριν λίγο καιρό βασικά για το 12%, ένα πάγιο αίτημα που ήταν όλων των επιμελητηρίων και όλου του κόσμου της αγοράς στην Θράκη μας. Φυσικά έχει προκύψει ένα ζήτημα το οποίο το διαπιστώσαμε όλοι με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά ότι θα αποζημιωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν ασκήσει μόνο 11 μέσα, αλλά και υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτούς που έχουν εκχωρήσει ουσιαστικά τις οφειλές τους στην τράπεζα. Είναι κάτι το οποίο όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές είμαστε σε επικοινωνία μεταξύ μας. Ασκούμε τις απαραίτητες πιέσεις έτσι ώστε να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Σταϊκούρα, αλλά και στο Υπουργείο Εργασίας. Και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια λύση. Φυσικά είδα και εγώ την επιστολή των επιμελητηρίων, αλλά και έχω έρθει σε επικοινωνία με αρκετούς ανθρώπους αγοράς, θεσμικούς και μη. Και θεωρώ ότι είναι κάποιες διατάξεις οι οποίες πρέπει να έρθουν και πρέπει να δώσουμε κάποια λύση έτσι ώστε να ικανοποιεί αυτούς που πραγματικά έχουν ζημιωθεί, που είναι αρκετά περισσότεροι. Κάποιες διατάξεις ίσως να θέλουν νομοθετική ρύθμιση, άλλες μπορεί να χρειαστούν μια διευθυντική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό ακριβώς τώρα κοιτάμε και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένες. Βλέπουμε σήμερα ότι οι επιχειρήσεις, οι μικρές, η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων θα απολέσει ένα μεγάλο μέρος της απέτησής τους, που είναι από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2014, βάζοντάς τους έτσι στην δεινή μοίρα όλων των επιχειρήσεων που σήμερα ζούμε την δεύτερη κρίση μετά την πανδημία του COVID-19. Άρα τα χρήματα αυτά τα έχουν μεγάλη ανάγκη οι επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην μειωμένη ζήτηση τώρα λόγω της πρόσφατης κρίσης. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η λογική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα με τους λίγους και τους μεγάλους. Οι πολλοί και μικροί δεν τους ενδιαφέρει.